πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΑΚΕΠΑ. Κύριε Καθηγητή, καταρχήν να περιγράψετε μας λίγο την κατάσταση. Λέω που είστε έτσι από την πύλη, δεν σα αφήνω να πείτε τι συμβαίνει. Έχω δώσει τα χαρτιά τη αναστολή. Σήμερα ήρθαμε στο νοσοκομείο για εργασία γνωρίζοντας ότι θα μας δώσει το χαρτί της αναστολής και ότι θα πούμε σε αναστολή όπως ορίστηκε από 1 Σεπτεμβρίου. Υπήρξε μια αναμπουμπούλα στη πύλη γιατί κανένας δεν ήξερε αν θα πρέπει να μπούμε ή αν θα πρέπει να φύγουμε. Υπάρχει γενικώς ένα μπάχαλο στο τι θα γίνει σήμερα. Αυτό πραγματικά καθρεφτίζει και την εικόνα της κυβέρνησης γιατί και αυτό ένα μπάχαλο είναι. Καθρεφτίζεται μέσα από αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα δουλέψουμε σήμερα, αν θα μπούμε σε αναστολή, αν θα γίνει άρση, αν θα γίνει περαιτέρω παράταση, γιατί σε κάθε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω, ισχύει και διαφορετικός νόμος. Οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι μπήκαν μέσα κανονικά για εργασία. Δεν τους σταμάτησε κανείς. Περιμένουμε στη διάρκεια της ημέρας, μήπως υπάρχουν νεότερα αυτοδιοίκηση. Όλοι. Η διαδικασία με τα καρτελάκια, παρανόμως από τον διοικητή του νοσοκομείου, ξεκίνησε μόνο για το νοσοκομείο μας, γιατί σε κανένα άλλο νοσοκομείο δεν ισχύει αυτή η διαφοροποίηση εργαζομένων, εμβολιασμένων ή όχι. Και μάλλον κατάλαβε ο διοικητής ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο και μόνο με την ιδέα ότι θα λειτουργεί ένα νοσοκομείο με καρτελάκια εισόδου εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Και από ό,τι κατάλαβα, το έκανε άρση νωρίς το πρωί. Πώς εργαζόμενοι, πώς... Είμαι σε αυτούς που θα πάρουν αναστολή. Πώς είστε στο ΑΧΕΠΑ που δεν έχετε εποχή. Καμία εικόνα δεν έχω. Είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο με τόσο μεγάλο πληθυσμό εργαζομένων που έχουμε τους λιγότερους ανεμβολίαστους. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι ανεμβολίαστοι. Αυτό σημαίνει ότι πέρασε το μήνυμα της τρομοκρατίας από την κυβέρνηση, γιατί οι εργαζόμενοι πήγαν να εμβολιαστούν, οι τελευταίοι εργαζόμενοι πήγαν να εμβολιαστούν όχι για το φόβο του κορονοϊού, αλλά για το φόβο της οικονομικής δυσχέρειας τις οποίες βιώνουν στα σπίτια τους. Εσείς εμένετε στην απόφασή σας. Εγώ εμένω στην απόφασή μου, είμαι υποχρεωμένος ως πρόεδρος σωματείου να σταθώ δίπλα στους εργαζόμενους, άσχετα ποια είναι η στάση μου και η θέση μου για τα εμβόλια. Θα μείνω μέχρι τέλος για να υπερασπιστώ και το τελευταίο. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι είναι ντροπή να βιάζεις έναν εργαζόμενο και την ψυχή και το σώμα τόσες μέρες. 15, 20, 30 μέρες σερνόμαστε από δικηγόρους και από συμβούλους για να ξέρουμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ένας βιασμός ψυχής και τώρα και σώματος. Είναι απαράδεκτο να μου παίρνει τηλέφωνο νοσηλεύτρια μέσα από το εμβολιαστικό κέντρο κλαίγοντας να μου λέει με βιάζουνε, πάντα θα βιαστώ και θέλω να ακούω τη φωνή σου την ώρα που με τρυπάνε. Δηλαδή, αν αυτό είναι καλό για έναν υπουργό, για μια κυβέρνηση, να βιάζει τον εργαζόμενο και μάλιστα εργαζόμενο της υγείας που μέχρι χθες κρατούσε ψηλά τη σημαία, παιδιά, είναι δραματική κατάσταση. Είναι ντροπή τους. Ντροπή.